Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Βρες αυτό που ψάχνεις, μια εκπομπή που σας παρουσιάζει κάθε φορά υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά πολλές φορές φιλοξενούμε και στην εκπομπή μας ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί κοντά μας έχουμε έναν άνθρωπο, έτσι, μια ισχυρή προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με ήθος, με ευγένεια, με εντιμότητα που πάντα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θοδωρή Ρωμανίδη, γνωστό σε όλους σας. Καλώς ήρθατε κύριε Ρωμανίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Μπορούμε, σας έχουμε ακριβώς κοντά μας, αλλά ευτυχώς και μέσω Skype πραγματικά μπορούμε να παρουσιάσουμε έτσι κάτι όμορφο. Πλέον έτσι γίνονται, τι να κάνουμε. Προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Καιρού και θεοί πείθοντες. Κύριε Ρωμανίδη, εσείς είστε χρόνια στο χώρο. Έχετε περάσει πραγματικά και εποχές που υπήρχε έτσι μεγάλη δημιουργικότητα, υπήρχε έτσι η διάθεση να γίνονται πράγματα. Δυστυχώς βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο ότι κάποιες δουλειές σταματάνε ή κόβονται. Πώς το βιώνετε εσείς όλο αυτό? Θέλουμε έτσι τη δικιά σας τοποθέτηση με την εμπειρία που έχετε στο χώρο. Κοιτάξτε, αν αναφέρεστε στην εποχή του κορονοϊού, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, αυτό είναι γνωστό. Δουλειές όπως και εγώ φέτος το χειμώνα πιθανόν θα είμαι άνεργος, διότι είχαμε συμφωνήσει και είχαμε υπογράψει να συνεχίσουμε την παραγωγή που είχαμε πέρσι, τους ψήλους στα αυτιά με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Που είχε πάει αρκετά καλά, πολύ καλά. Ναι, δυστυχώς λόγω κορονοϊού δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, να το συνεχίσουμε. Και έτσι είμαστε πάρα πολλά άτομα, είναι 13 άτομα στη σκηνή, 3 τεχνικοί και όλο αυτό δεν επιτρεπόταν σε μία τόσο μικρή σκηνή όπως είναι του Μουσούρη, δυστυχώς. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι καλλιτέχνες. Εντάξει, εμείς στο κάτω-κάτω της γραφής σας κάνουμε το σταυρό μας, γιατί έχουμε και το μέσον αυτό που λέγεται τηλεόραση και μπορούμε και λέμε την άποψή μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι άνεργοι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε αναστολή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει τα 800 και από εκεί και μετά δεν πήραν τίποτα και δεν υπάρχει μέσον, δεν υπάρχει τίποτα για να βγουν να μιλήσουν. Και κάνουμε το σταυρό μας και παρακαλάμε να βρεθεί το εμβόλιο και να αποφασίσει αυτός ο κύριος κορονοϊός να σηκωθεί να φύγει. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που το αναφέρετε κιόλας, ότι πέρα από εσάς τους ηθοποιούς που βγαίνετε, σας γνωρίζει όλος ο κόσμος, υπάρχει και ένα σωρό άνθρωποι από πίσω που υποστηρίζουν όλες αυτές τις δουλειές και πραγματικά και για αυτούς είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται. Γενικά ήταν άδικο για την Ελλάδα μας, γιατί λίγο πήγε να υπάρξει μία ανάκαμψη και κόπηκε απότομα. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε έτσι να ανατρέψει όλο αυτό το αρνητικό κλίμα? Τίποτα. Αν βρεθεί το φάρμακο, το εμβόλιο, εάν είναι ευρείας κατανάλωσης, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να το πάρουν, γιατί αν είναι σε καμιά τρελή τιμή και δεν μπορεί ο κόσμος να το πάρει, θα είναι δώρο άδωρο. Ας αποφασίσουν κάποια στιγμή ότι η υγεία δεν είναι για την τσέπη, δεν είναι για τους φαρμακοβιομήχανους οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια. Η υγεία είναι ένα κοινό αγαθό και έχουμε όλοι, μα όλοι, σε αυτήν δικαίωμα. Φυσικά είναι πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου η υγεία. Γι' αυτό και πάντα στις ευχές μας λέμε πρώτα υγεία και μετά έπονται και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα όμως και το επαγγελματικό κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό το ακούω και λίγο σαν μεμψημυρία. Το υγεία να έχουμε και δουλίτσα να έχουμε. Εγώ θέλω να τα έχουμε όλα. Γίνεται? Γιατί να μην τα έχουμε? Όλα είναι μέσα στη ζωή. Μπράβο. Εσείς πώς το βλέπετε, υπάρχουν κάποιες νότες αισιοδοξίας όμως πέρα από τον κορονοϊό? Πώς βλέπετε τα πράγματα έτσι στον καλλιτεχνικό κόσμο? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ετοιμάζουμε δουλειές και τώρα πριν από λίγο γύρισα από το στούντιο Κάπα όπου κάναμε τεστ κορονοϊού, γιατί θα αρχίσουμε από Δευτέρα γυρίσματα για το «Χαιρέταμε τον Πλάτανο», μια νέα καθημερινή σειρά στην Ερτένα. Ωραία. Η οποία θα ξεκινήσει τώρα από φθινόπωρο.
Ναι, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί δεν μας έχουν πει. Ωραία, ωραία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και στο θέατρο ετοιμάζετε κάτι? Για το θέατρο όχι, γιατί σας είπα ότι αυτό που είχα υπογράψει δεν θα μπορέσει να γίνει. Η απόφαση πάρθηκε πάρα πολύ αργά δυστυχώς, γύρω στα μέσα Ιουλίου. Δεν υπήρχε ο χρόνος για να ψάξω κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, φέτος, χωρίς να μπορείς να κατηγορήσεις τους επιχειρηματίες, όλοι κοιτάνε να κάνουν δουλειές με 2 με 3 άτομα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος το χειμώνα. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Δεν πειράζει όμως, εντάξει, ας υπάρχει το σύριαλ, πάλι μια δουλειά υπάρχει. Αυτό είναι θετικό, έστω και αυτό. Δεν έχουν ούτε αυτό. Μάλιστα. Χαιρόμαστε εγώ πάρα πολύ. Εγώ πάντα από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο, το ποτήρι πάντα το βλέπω μισογεμάτο και σε όσους το βλέπουν μισοάδιο, τους λέω γύρνα το ανάποδα να το δεις μισογεμάτο. Και βλέπουμε μπροστά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε, παιδιά. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτό. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό στην ουσία. Ορίστε. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και από εκεί πέρα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να μην είμαστε στάσιμοι. Ακριβώς. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατάμε λίγο κάποια πράγματα. Εντάξει, αν αντιτάσσονται τόσο πολύ στη μάσκα κάποιας, κρατάνε τουλάχιστον τη κοινωνική απόσταση που λέμε. Ας πλένουν τα χεράκια τους, είναι μια ευκαιρία να πλύνουν και τις μασχάλες τους και τα πόδια τους λίγο κάποιοι. Πάντα με το χιούμορ σας, κύριε Ρωμανίδη. Ναι, δεν είναι ακριβώς χιούμορ, μπείτε λίγο στο τράμι, στο μετρό. Με πολλές δόσεις αλήθειας. Ναι. Και ας μην βάλουν τη μάσκα, εντάξει, ας κάνουν την αντίστασή τους κάποιοι. Αισθάνονται λίγο ότι είναι στην αντίσταση κατά των Γερμανών ή στους πολέμους τους διάφορους που βγαίναν στα βουνά και πολεμάγανε κάποιοι. Δεν είναι, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Ναι, φυσικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα πράγματα πρέπει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν μπορείς να παίξεις με την υγεία του άλλου. Εάν δεν συμφωνείς με τη μάσκα, κάτσε μέσα στο σπιτάκι σου. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς ανάμεσά μου και να βήχεις και να φτερνίζεις. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Γι' αυτό, κύριε Ρωμανί, θα θέλαμε να είσαστε σήμερα κοντά μας, γιατί πραγματικά τα λέτε έτσι όπως πρέπει να λέγονται τα πράγματα και επίσης σε συνδυασμό έτσι με νότες αισιοδοξίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο σε ό,τι κάνετε, κάθε επιτυχία. Σε όλο τον κόσμο υγεία καταρχάς και από εκεί και μετά δουλίτσα να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.